Κυρίες και φίλοι, σας καλωσορίζω στην πρώτη εκδήλωση της οργάνωσης Συμφωνή Νέα Ελλάδα Νέα Μήνη με θέμα η κρίση στην Ευρώπη. Η σημερινή μας εκδήλωση είναι η πρώτη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας σειράς εκδηλώσεων που θα λάβει μέρος στην πόλη μας τους προσεχείς μήνες. Φίλες και φίλοι, η οικονομική κρίση που έχει πλήξει στη χώρα μας τα τελευταία 4 χρόνια έχει οδηγήσει την ελληνική κοινωνία σε ένα αδιέξοδο. Πολλοί συμπολίτες μας αδυνατούν να καταλάβουν ότι τα πράγματα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει, ενώ παράλληλα έχουμε αρχίσει να αμφισβητούν την πορεία της χώρας μας στην Ενωμένη Ευρώπη και το Ευρώ. Τα ποσοστά των ανθρώπων που δεν θεωρούν μονόδρομο την Ευρώπη και το Ευρώ παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση. Από τα πρώτα χρόνια της κρίσης αντιμετωπίζουμε και βιώνουμε μια Ευρώπη αδύναμη να αντιληφθεί τα προβλήματά της, τις αδυναμίες της και τα κενά της. Μια Ευρώπη που από τη μία δυσκολεύεται να πάρει δραστικές αποφάσεις σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και από την άλλη δημιουργεί όλες εκείνες τις συνθήκες που επιτρέπουν τις συνεχείς συζητήσεις περί θεσμικού και δημοκρατικού ελλείμματος, μιας όλο το κέντρο των λήψεων των αποφάσεων έχει πλέον μετατοπιστεί από τις Βρυξέλλες στο Βερολίνο. Μια Ευρώπη που συνεχώς θέτει υπό αμφισβήτηση τον ίδιο στον εαυτό. Οι ελπίδες που είχαν δημιουργηθεί σε πολλούς εντός και εκτός Ευρώπης για μια διαφορετική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της εκλογής του κ. Ολάντ στις γαλλικές εκλογές γρήγορα διαψεύστηκαν. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με τις γερμανικές εκλογές. Μέσα σε αυτή την Ευρώπη, οι προοδευτικές δυνάμεις του κέντρου και της κεντροαριστεράς, του δημοκρατικού σοσιαλισμού και της σοσιαλδημοκρατίας φαίνεται να προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν την πολιτική και την κοινωνική τους ταυτότητα. Εμείς ως Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα ανοίγουμε σήμερα τη συζήτηση για την Ευρώπη και στο προσεχές διάστημα, εν ώψη των ευρωεκλογών την άνοιξη του 2014, θα παρουσιάσουμε το πλαίσιο μας για την Ευρώπη και τη θέση της χώρας μας αυτήν. Φίλες και φίλοι, θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Δόλη και θα ήθελα να χαιρετήσω τον γραμματέα του κόμματός μας, τον κύριο Χρήστο Αϊδόνη, που παρευρίσκεται στην εκδήλωση, καθώς και τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Ευθύνη Καταρά, καθώς και τον υπεύθυνο οργανωτικού, τον κύριο Μίκα. Κύριε Δόλη, το λόγο. Πρόεδρε, μια και ο Διονύσης άφησε τελευταίο. Η απλότητα είναι ένα από τα σημεία αναφοράς του κόμματός μας. Μπορεί να είναι νέο, μπορεί να είναι μικρό αυτή τη στιγμή, είναι καινούριο, είναι αισιόδοξο και προσπαθεί να κάνει διαφορά. Και ο πρόεδρος, κάνοντας τη διαφορά, κάθισε στο τέλος του κρανίου. Καλωσορίζουμε τον Ανδρέα Ρομπέρτο, πρόεδρο της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα, τον Χρήστο Αϊδόνη, γραμματέα και βουλευτή, φυσικά τον Ευθύμη, ο οποίος Ευθύμης Καρδαράς ξέχασα να μου πει ότι γνώριζα τον πατέρα του από τη Μελβούρνη το 70 και βρήκαμε όλους τους κοινούς φίλους, διότι υπάρχει ένα χαρακτηριστικό για τον πατέρα του Ευθύμη. Ήταν από μια ομάδα καθηγητών και δασκάλων που ήρθανε στην Αυστραλία και βάλανε τις βάσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα υπάρχουν, για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Ένα πρόγραμμα ένταξης μέσα στην αυστραλέζικη κοινωνία, σε αγγλόφωνα σχολεία, όπου κάτω από δύσκολες συνθήκες κάνανε μια υπέροχη δουλειά. Ειλικρινά σας λέω, είναι από τις συγκινητικές στιγμές που γνωρίζεις κάποιον από το παρελθόν που ξέρει ότι έχει προσφέρει και τόσο πολλά. Και φυσικά δεν θέλω να ξεχάσω τον φίλο μου τον Γιάννη τον Μίχα, τον οποίο ευχαριστώ και όσους άλλους έχω ξεχάσει να με συγχωρέσετε. Τον Διονύση, τον Αρκαδινό, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά πράγματα. Πέρα από ότι είναι δημοτικός σύμβουλος, είναι ένα από τα πιο αξιόλογα και ενεργά μας μέλη και στελέχη τα οποία έχουμε. Είναι το μέλλον μας.
Και επειδή μιλάμε για την Ελλάδα, για το μέλλον, για την κρίση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι σίγουρος ότι μαζί με τη γενιά του είναι αυτοί οι οποίοι θα μας βγάλουν από την κρίση. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα πρωτοβουλίας της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα που οργάνωσε τη σημερινή βραδιά. Τώρα για το πλαίσιο. Επειδή είναι λίγο δύσκολο να παρουσιάσει ένα θέμα σαν την Ευρώπη και την οικονομική κρίση, σκέφτηκα να το χωρίσω σε τρία κομμάτια. Ένα ιστορικό πλαίσιο, ένα δεύτερο για την κρίση της των Ηνωμένων Πολιτειών το 2008 και τη μεταφορά της κρίσης χρηματοπιστωτικής στην Ευρώπη και ένα τρίτο βάζοντας την ερώτηση εάν η ελληνική κρίση είναι μοναδική και κάνοντας μία μικρή ανάλυση. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος περίπου 20-20 κάτι λεπτά για να μην βαρεθούμε τα λεγόμενα και εύχομαι να είναι κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον. Η Ελλάδα συνδέεται με την κοινοτική Ευρώπη από την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας σύνδεσης με την ΕΟΚ το 1961. Η δικτατορία ανέστειλε τις διαδικασίες για 7 περίπου χρόνια. Το 1974 η αίτηση για την ένταξη ανανεώθηκε. Η ελληνική κοινή γνώμη ήταν τότε από αρκετά έως πολύ ευνοϊκή για την ένταξή μας στην Ευρώπη. Το σύνθημα του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμαλή «Ανήκομαι στη δίκη» υπέστη σκληρή κριτική εκείνο το διάστημα. Άσχετα όμως από αυτή την κριτική, η ΕΟΚ αποτελούσε μία χρυσή τομή μεταξύ της φιλοαμερικανικής δεξιάς και της φιλοσοβιετικής αριστεράς. Είμαστε μία χώρα σταυροδρόμη μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Είμαστε μία χώρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Γεωγραφικά ανήκουμε στα Βαλκάνια, συνδεόμαστε ιστορικά και γεωγραφικά με την Τουρκία, αλλά νιώθουμε Ευρωπαίοι. Νιώθουμε ότι ανήκουμε σε αυτόν τον γεωγραφικό και πολιτικό χώρο. Επομένως, η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα πολύ φυσικό βήμα να γίνει. Και φυσικά την ίδια ώρα η χρηματική βοήθεια της Ευρώπης προς την χώρα μας ήταν μεγάλη, εάν όχι πολύ μεγάλη. Με το πολύ δημόσιο χρήμα και πάρα πολύ λίγες μεταρρυθμίσεις προχωρήσαμε προς την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ. Θέλω να θυμίσω για όσους από εσάς έχουμε, ξεχάσει τι έλεγε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κώστας Σιμίτης για την ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ. Υπάρχουν στιγμές στην πορεία των λαών οι οποίες αποτελούν ιστορικούς σταθμούς. Για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, για την κυβέρνηση και για μένα προσωπικά, οι επόμενες μέρες συμπυκνώνουν μία ιστορική στιγμή. Μία ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Για το μέλλον μας, για τις γενιές που έρχονται. Τα υπόθηκαν στις 25 Ιουνίου 2000 στο Ζάμπιο. Ο δε αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης Κώστας Καραμαλής την ίδια περίοδο δήλωνε ότι η Νέα Δημοκρατία υπήρξε και παραμένει ο πρωτοπόρος στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Με επικεφαλής του Κωνσταντίνου Καραμαλή πραγματοποιήσαμε την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΟΕΚ, σήμερα σχεδόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου υιοθετούν τις εκλογές που εμείς χαράξαμε. Σήμερα η ευρωπαϊκή ιδέα στην Ελλάδα είναι ισχυρή και σχεδόν καθολικά αποδεχτή. Τα λέω αυτά για να δούμε τι εικόνα υπήρχε τότε, την ατμόσφαιρα και πού βρισκόμαστε τώρα. Ενώ λέγαμε όλα αυτά στην Ελλάδα, ο Γάλλος ανθρωπολόγος ιστορικός Τοντ έλεγε «Το ευρώ θα έχει εξαφανιστεί το 2005, αλλιώς θα φάω το καπέλο μου». Προφανώς το 2006 το έφαγε, αυτό το καπέλο, χάνοντας την ίδια στιγμή και το επιστημονικό του κύρος. Είπε όμως και άλλα πράγματα. «Το ευρώ στηρίζεται στην εσφαλμένη παραδοχή ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι παρόμοιες και τα ποικίλα συστήματα του στείνουν προς την σύγκληση και την εναρμόνιση. Αρνείται να λάβει υπόψη τις πολύ
και διάφορες αιτίες και άκαμπτες διαφορές. Οι πολιτισμικές είναι αυτές, οι παραδοσιακές, οι ηθικές, οι γλωσσικές. Κοιτάζοντας δε το αφιέρωμά του σε κάτι που έγραψε υπονόματι στα αγγλικά Visions of Europe το 1975-1999, γράφω ότι οι υποστηρικτές του ευρώ φέρνουν για παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτός από το κοινό νόμισμα συμμερίζονται μία κοινή γλώσσα, μία κεντρική κυβέρνηση και μία σειρά ηθικών κανόνων. Όσο αναλογίζομαι, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην Ευρώπη. Αυτό που υπάρχει σήμερα είναι κατά μέγα μέρος η σιωπή ή η ρητορική συνηγορία υπέρ του ευρώ από τους ίδιους εκείνους που μας πρόχνουν σε αυτό από εξουσιαστική θέση. Και οι απλοί πολίτες στο μεταξύ τυρβάζουν σε μία νεφελώδη παρέτηση. Ακολουθούν την πορεία προς το ευρώ με σκυμμένο το κεφάλι σαν πρόβατα επισφαγή υποταγμένη στη μοίρα. Είναι η ίδια συζήτηση που γίνεται μεταξύ των υποστηρικτών του καινούριου νομίσματος και αυτών που είχαν αμφιβολίες. Ο Τότ καταλήγει ότι το ευρώ θα ξεμασκαρευτεί και θα τρέχουμε πίσω να ξαναφτιάξουμε τις οικονομίες μας. Προχωρά και λίγο πιο πέρα, μιλώντας για επαναφορά σε εθνικά νομίσματα, κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό, ποτέ δεν ήταν. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσω, επειδή κάνω μια ιστορική αναφορά, εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν στην Ευρώπη, πιστεύουν στο ευρώ και πιστεύω ότι η πορεία μας είναι μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύω σε αυτό το φαινόμενο το οποίο ζούμε σήμερα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ενώ πηγαινόταν αυτή η συζήτηση, ο τότε Έλληνας υπουργός, κύριος Γιάννης Παπαντονίου, έλεγε: φανταστείτε, δημιουργήσαμε μία ζώνη σταθερότητας και ταυτόχρονα ένα πλαίσιο αλληλεγγύης. Σκέφτομαι τι έγινε και με τη σταθερότητα και με την αλληλεγγύη. Για να ενισχύσουμε τη δυναμική της ανάπτυξης και την προοπτική της κοινοτικής συνοχής. Αυτό είναι περίπου 13 χρόνια πριν. Τι έγινε? Πήγαμε σε ένα σφιχτό νόμισμα, χωρίς να εφαρμόσουμε σφιχτούς προϋπολογισμούς ή μάλλον χωρίς να σφίξουμε τίποτε. Πολύ δε περισσότερο κάναμε σχεδόν τίποτε για τη βόμβα του κοινωνιοασφαλιστικού συστήματος. Ας μεταφερθούμε τώρα στην Αμερικανική κρίση του 2008, διότι ιστορικά είχαμε μία σχεδόν δεκαετία που τα πράγματα πηγαίνανε καλά, άφθονο χρήμα, άφθονη ανάπτυξη και κάποια στιγμή η Αμερικανική οικονομία αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Τα δε τελευταία χρόνια δεκάδες τράπεζες έχουν χρεοκοπήσει. Πάνω από 1 εκατομμύριο Αμερικανοί πολίτες έχουν χάσει τα σπίτια τους, κατασχέσεις αυξάνονται με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός Αμερικανών πολιτών να βρίσκεται στον δρόμο, κάτι το οποίο συζητιέται και εδώ κάποια στιγμή στο μέλλον. Το πουλόβερ του αμερικανικού ονείρου μπορεί να ξεχυλώνει, μόνο που το ξεχύλωμα μεταφέρεται εκτός αμερικανικών συνόρων. Μεταφέρεται και στην Ευρώπη. Χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία, τα προηγούμενα χρόνια είχαν μια αρκετά μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, αρχίζουν να καταραίουν. Ανεργία, απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις. Το Νοέμβριο του 8 εκλέγεται με ένα πολιτικά ριζοσπαστικό πρόγραμμα ο Μπάρακ Ομπάμα. Το πρόγραμμα του έλεγε έξοδος από τον πόλεμο, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, παιδεία και ένα απόλυτο καινούριο ριζοσπαστικό πρόγραμμα, δωρεάν υγεία, κάτι που δεν υπήρχε στην Αμερική. Η επέκταση όμως της κρίσης στην Ευρώπη έχει το πρώτο της θύμα. Όποιοι θυμούνται, θα θυμούνται ότι ήταν η αγγλική τράπεζα Northern Rock. Ήταν η πρώτη τράπεζα που κατέρευσε και μας έδειχνε πού πηγαίνει η κατάσταση. Μόνο με τη διαφορά αυτό ήταν λίγο μακριά από μας. Δεν μας άγγιζε. Και συνεχίζαμε. Χτυπιούνται σκληρά οι γερμανικές και ελβετικές τράπεζες. Η κρίση βρίσκει αρκετές χώρες της Ευρωζώνης με πολύ χαλαρή νομισματική πολιτική, όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα κτλ. Στην Αμερική,
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση παρεμβαίνει να σώσει τη Fannie Mae και τη Freddie Mac. Τι είναι αυτές οι δύο τράπεζες? Είναι δύο τράπεζες οι οποίες είχαν στο χαρτοφυλάκιό τους εκατομμύρια, μη σας πω περισσότερα, δάνεια πρώτης κατοικίας. Επομένως, η κατάρρευση αυτών των τραπεζών σήμαινε και απόλυτη κοινωνική κατάρρευση της Αμερικής. Παρεμβαίνει και τη σώζει. Την ίδια στιγμή όμως αφήνει, και εδώ βλέπουμε την αντίφαση, τη μεγαλύτερη τράπεζα Lehman Brothers να πτωχεύσει. Είναι ένα από τα ερωτηματικά της κρίσης, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Αποτέλεσμα, πανικός και πάγωμα της διατραπεζικής αγοράς. Όσοι θυμόσαστε τη Weimar, διότι υπάρχει και εδώ το παράδοξο ότι θεωρούμε την άνοδο του Χίτλερ εκείνη την εποχή στην Γερμανία σε διάφορα πράγματα. Η Weimar προήρθε από ένα και ένα μόνο γεγονός. Από το γεγονός ότι το 1929 κατέρευσε η οικονομία της Αμερικής. 26-29, μην πω 27-29, η Αμερική έδινε δάνεια στη Γερμανία και η οικονομία της προχωρούσε πιο καλά από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας. Ξαφνικά το 1929 αποσύρονται τα δάνεια. Και φυσικά βρίσκεται εκεί που βρέθηκε, η πολιτική κατάσταση, η αστάθεια, φέρανε το χειρότερο παράδειγμα πολιτεύματος που έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας, τον εγκληματικό ναζισμό. Μετά τον πανικό, πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι το 2001, και είναι σοβαρή αριθμή αυτή, το παγκόσμιο εισόδημα ήταν 49 τρισεκατομμύρια και τα παράγωγα 85 τρισεκατομμύρια. Το 2007 το παγκόσμιο εισόδημα αγγίζει τα 85 τρισεκατομμύρια και τα παράγωγα 670 τρισεκατομμύρια. Την ίδια εξαετία, ενώ τα εισοδήματα στην Αμερική και στον κόσμο γενικά δεν άλλαξαν, οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν 125%. Μια φούσκα που έσκασε. Τα δε 670 τρισεκατομμύρια των παραγόγων, και τι είναι τα παράγωγα, ενός είδους ιδιωτικό χρήμα που συνάλλασαν οι τράπεζες μεταξύ τους. Αυτό παγώνει. Φανταστείτε, 670 τρισεκατομμύρια. Πάγω. Τι σημαίνει αυτό για μια παγκόσμια οικονομία? Και την ίδια στιγμή, ενώ γίνεται αυτό, έχουμε μια αύξηση των τιμών και των εμπορευμάτων, ιδιαίτερα του πετρελαίου και των τροφίμων. Αποτέλεσμα, πανικός. Και μεγάλος πανικός. Για να καλυφθεί το μεγάλο πρόβλημα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δηλαδή για να σωθεί το σύστημα, διότι υπήρχαν δύο επιλογές, και ιδιαίτερα στην Αμερική. Και η συζήτηση τότε πήγαινε λίγο πολύ έτσι. Εάν ο Ομπάμα θα επιλέξει για πρώτη φορά στην ιστορία της Αμερικής να επιβάλλει το κύρος και την τάξη της πολιτείας πάνω στο σύστημα χρηματοπιστωτικό, ή αν το χρηματοπιστωτικό βασικά ξεφύγει και επιβάλλει πάλι τους δικούς του κανόνες στην αγορά. Και αυτό έγινε. Τι γίνεται? Κράτη με πολιτικές παρεμβάσεις χρησιμοποιούν το δημόσιο χρήμα. Δηλαδή το χρήμα του φορολογούμενου. Ο πολίτης πληρώνει για να σωθεί παγκοσμίως το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η κρίση αρχίζει να μας θυμίζει το μεγάλο κράχ του 1929 και το 2009 η ύφεση μεγαλώνει στην Ευρώπη και δημιουργείται μία κρίση δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώνει τα επιτόκια στο ιστορικό 1% και η ευρωπαϊκή οικονομία συρρυκνώνεται περίπου 4%. Όλοι αρχίζουν να δανείζονται, αλλά δανείζονται ακριβά. Χώρες σαν την Ελλάδα με μεγάλα ελλείμματα
και με αύξηση του κόστου του δανεισμού βλέπουν μπροστά τους την καταστροφή. Την ίδια στιγμή, οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες, οι οποίες εσώθηκαν με κρατικό χρήμα, χρησιμοποιούν με τα χρήματα των φορολογουμένων, αρχίζουν τις επιθέσεις εναντίον των ίδιων των κρατών, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού σε απογορευτικά επίπεδα. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τι διαβάζαμε και τι γινόταν στην Ελλάδα κάθε φορά που τα λεγόμενα επιτόκια που μας μπερδεύανε τόσο σήμερα, άλλο αύριο, μας θύμιζε ένα διαφορετικού είδους χρηματιστήριο, όπου με το χρηματιστήριο είχε ζαλιστεί ο Έλληνας που δεν ήξερε τι σημαίνει χρηματιστήριο και έβαζε τα λεφτά του. Εδώ ζαλιζότανε με την επίθεση που γινότανε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των κρατών που σώσαν αυτό το σύστημα. Ιδού και ηρωνία. Αρχίζει μία διαδικασία χορήγησης δανείων, μία διαδικασία για τα ελληματικά κράτη, όπως και η χώρα μας, που τους οδηγεί στην ύφεση. Δεν υπάρχει την ίδια στιγμή η κατάλληλη συνεργασία στην Ευρωζώνη που απαιτούν οι νέες συνθήκες για τη μαζική αντιμετώπιση της κρίσης. Η αβεβαιότητα γίνεται απελπισία και ο μηχανισμός στήριξης προωθεί το ένα μνημόνιο μετά το άλλο. Πρώτα η Πορτογαλία, μετά εμείς, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία κτλ. Με διαφορές ή αλλαγές, αλλά λίγο πολύ αυτό το δρόμο ακολουθούμε. Ο στρεβρός τρόπος διακυβέρνησης και αντιμετώπιση της κρίσης χτυπάει ακόμα πιο σκληρά μια πάρα πολύ σκληρή κατάσταση. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος ύφεσης, ο οποίος για τη χώρα μας συνεχίζεται σε ιστορικά επίπεδα. Αυτή τη στιγμή εμείς γράφουμε την καινούργια οικονομική ιστορία, πώς μια χώρα σαν την Ελλάδα έχει καταφέρει να επιβιώσει σχεδόν 6 χρόνια ύφεσης. Η μεγαλύτερη χρονική περίοδος στην οποία μια χώρα μπόρεσε και επιβίωσε την ύφεση ήταν κατά τη διάρκεια ή μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που είναι περίπου 2,5-3,5 χρόνια. Ας πούμε 3,5 για να είμαστε μέσα. Εμείς πηγαίνουμε στον έκτο. Και ακόμα υπάρχουμε. Ένας Θεός ξέρει πως υπάρχουν, αλλά υπάρχουν. Τώρα, είναι η ελληνική κρίση μοναδική. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη να βοηθήσουν την ελληνική οικονομία? Τα ερωτήματα αυτά προκύπτουν από την ανάγκη να βγούμε από την κρίση και από την ανάγκη να εξετάσουμε τις δυνατότητες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη πραγματικότητά μας. Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι πιο εύκολη. Παρά τις ιδιομορφίες της ελληνικής κρίσης, η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας δεν είναι μοναδική. Είναι όμως μοναδικό το βάθος της κρίσης, όπως και τα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί. Η στρεβλή ανάπτυξη, η οποία βασίστηκε στο πελατειακό κράτος και στον υπέρμετρο δανεισμό, δημιούργησαν μία ιδιόμορφη κατάσταση. Στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε κρίση οικονομική, αλλά και κρατική, και πολιτική, και κοινωνική. Όλες οι δομές αυτής της χώρας εμφανίζονται εμπλεκόμενες με αποτέλεσμα να μην μπορείς με λίγες κινήσεις και θυσίες σε έναν τομέα να ξεφύγεις από την κρίση. Δυστυχώς, η ελληνική ιδιομορφία συναντήθηκε και χρονικά με τη διεθνή οικονομική φούσκα και τελικώς με τη διεθνή κρίση. Η ελληνική οικονομία μιμήθηκε όλα τα κόλπα, μεγάλος δανεισμός στο όνομα των χαμηλών επιτοκίων, μεγάλες επιδόσεις χρηματοπιστωτικών προϊόντων που στηρίχθηκαν σε ακόμα μεγαλύτερες φούσκες, καμία πραγματική επένδυση από τα μεγάλα και τεράστια κέρδη, αφέμαξη των οικονομιών των χαμηλότερων στρωμάτων. Έτσι ήταν θέμα χρόνου πότε θα σκάσει και η ελληνική φούσκα. Το ωραίο είναι ότι είχε προσδιοριστεί ο χρόνος
μετά την Ολυμπιάδα του 4, αλλά κανείς δεν έκανε τίποτε για να προλάβει το κακό συμπέρασμα. Αν και μεγάλες ιδιομορφίες, η ελληνική φούσκα ήταν μοναδική στον κόσμο και δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας συγκρίνει με τίποτα άλλο. Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα είναι λίγο πιο σύνθετη. Μας ενδιαφέρει όμως εξαιρετικά για να δούμε τελικώς ποιο μπορεί να είναι το μέλλον και μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή την οικογένεια. Η ευρωπαϊκή κρίση, όπως είπα, δεν είναι απλώς τραπεζική. Δεν ήρθε ως αποτέλεσμα μόνο επειδή ανέφερα την τραπεζική κρίση του 8. Είναι ένα αποτέλεσμα αρκετών παραγόντων, μη πω πολλών παραγόντων. Άλλωστε, για να συμβεί ένα αεροπορικό ατύχημα, χρειάζεται να συμβούν πολλά πράγματα και λάθη μαζί. Το αεροπορικό ατύχημα δεν συμβαίνει από ένα λάθος. Επομένως, το τραπεζικό κομμάτι είναι ένα πολύ μεγάλο σημείο αναφοράς, αλλά δεν το μόνο. Πρώτος παράγοντας ήταν η διεθνής φούσκα που έσκασε πρώτα στις ΗΠΑ. Είναι επίσης η παραγωγική κρίση της Ευρώπης και ιδιαίτερα γενικότερα της Δύσης. Η παγκοσμιοποίηση που τόσο ποθήσαμε στο παρελθόν, ιδιαίτερα στη Δύση, ιδιαίτερα στην Αμερική, στράφτηκε εναντίον μας. Τα φθηνά μεροκάματα της Κίνας, της Ινδίας, του Βιετνάμ, της Βραζιλίας έστρεψαν τις επενδύσεις εκτός Ευρώπης. Τα χρήματα τώρα που έχουν συγκεντρωθεί στην Ανατολή, στον παλέ ποτέ τρίτο κόσμο. Μέχρι προχτές τους θεωρούσαμε τρίτο κόσμο και εμείς τι ήμασταν, μία στις πρώτες 28 πιο αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη. Επομένως ο τρίτος κόσμος έρχεται τώρα και βρίσκεται στην ισχυρή θέση επενδύοντας εκτός Ευρώπης και αγοράζοντας αξίες εντός Ευρώπης. Η μετακίνηση της βιομηχανίας της παραγωγής εκτός Ευρώπης οδηγεί στην κατάρρευση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, στη διάλυση του κοινωνικού κράτους. Σημαίνει αυτό μία ακόμα μεταφορά των πόρων από τους φτωχότερους στους πλησιότερους. Αλλάζει και πάλι ο τρόπος αναδιαμονής του εισοδήματος. Και δεν το είδε κανένας καλύτερα αυτό από εμάς, εδώ, σε αυτή τη χώρα. Η αλλαγή ήταν δραστική τα τελευταία 3 χρόνια και τη βλέπουμε ακόμα. Πριν από όλο αυτό, το Maastricht, όπου καθόρισε τις συνθήκες, είχε προκαθορίσει την πορεία της Ευρώπης. Το τραπεζικό σύστημα έβγαινε ωφελημένο από αυτόν τον τρόπο διαμόρφωσης της ΟΝΕ και του ευρώ σε βάρος των παραγωγικών διαδικασιών και μέσα από αυτό το γαλλογερμανικό και ολλανδικό τραπεζικό σύστημα διπλά ωφέλη. Το ευρώ ήταν κομμένο και ραμμένο για τον ισχυρότερο και όποιον μπορούσε να τα αντέξει. Σήμερα ξέρουμε ότι οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν άντεξαν. Αλλά και αυτοί που έμειναν εκτός ευρώ, Βρετανοί, Σουηδοί, Δανοί, επίσης δεν άντεξαν. Να μια μεγάλη αντίφαση στη συζήτηση για το ευρώ. Δεν μην νομίζετε ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα που βγαίνουν μερικοί και λένε «Α, θα γυρίσουμε στην δραχμή και όλα θα λυθούν». Ιδέα δεν έχουν τι λένε. Ιδέα δεν έχουν. Την πολυπλοκότητα του συστήματος μπορούμε να αναλύσουμε πώς να φτάσουμε εκεί, αλλά πρέπει να βρούμε πώς θα βγούμε από αυτό. Διότι εμπειρικά αποδεικνύουμε και αυτοί που μπήκαν στο ευρώ, αλλά και αυτοί που δεν μπήκαν στο ευρώ είχαν την ίδια μεταχείριση από την κρίση. Και έρχεται και για πολλούς ακόμα. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Η Ελλάδα καλείται να αντιπαρέλθει σε δύο εμπόδια. Πρώτο, το εμπόδιο της ίδιας της κατάστασης μέσα στο ευρώ, η οποία δεν δίνει μεγάλα περιθώρια ρευστότητας. Δεύτερο, το μεγάλο εμπόδιο της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή της ανασύνταξης των παραγωγικών δυνάμεων, μακριά από το κρατικοδίαιτο εναγκαλισμό και τα πελατειακά συστήματα που οδήγησαν εμάς εδώ και δημιούργησαν και τη διαφθορά.
και τα δύο πρέπει να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα, γιατί αντανακλούν τις δύο βασικές αιτίες της ευρωπαϊκής κρίσης. Η ευρωπαϊκή οικονομία με τις γερμανικές συνταγές δεν δίνει περιθώρια επανάκαμψης. Δεν είναι η Ελλάδα που αναζητά λύσεις, είναι σχεδόν όλη η Ευρώπη και αύριο θα είναι κυριολεκτικά όλη η Ευρώπη που θα αναζητεί λύσεις. Δεν είμαστε μόνοι μας. Όλοι είναι και βράζουν στο ίδιο καζάνι. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν το έχουν καταλάβει. Εμείς το νιώθουμε. Γιατί έχει ανέβει η θερμοκρασία. Καίει τώρα. Η σταδιακή σύμπραξη με χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και άλλες μικρότερες που δυστυχώς σήμερα δεν θέλουν να ακούσουν τη λέξη Ελλάδα, άλλο ένα έγκλημα, είναι ένας δρόμος αναγκαίος, όχι μόνο για μας, αλλά και για αυτούς. Πρωτίστως όμως χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις που θα αλλάξουν την παραγωγική και οικονομική διαδικασία. Τη μείωση των φόρων, μια μείωση των φόρων θα είναι ένα πρώτο βήμα, καθώς και η αύξηση του αριθμού των δόσεων προς την εφορία, ταμεία και τράπεζες. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα γελίο φαινόμενο που λέγεται ότι εγώ πηγαίνω, φέτος παίρνω 48 δόσεις για του χρόνου άλλες 48, επομένως εγώ θα δίνω στην εφορία χρήματα για 3 χρόνια σε 10 χρόνια. Έλα εσύ να βρεις τρόπο να έχεις εισόδημα και έλα να μου πεις ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε στην εφορία. Μιλάμε για γελίες καταστάσεις. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να πληρώσουμε χωρίς να ξεφεύγουμε τη φοροδιαφυγή. Διότι και η φοροδιαφυγή μας είναι πάρα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και αυτό βασικά πρέπει να είμαστε έτοιμοι αυτή τη φορά, μετά την καταστροφή και τα μαθήματα τα οποία υποτίθεται ότι έχουμε πάρει, να αντιμετωπίσουμε μια νέα κατάσταση που θα αρχίσει να διαμορφώνεται στην Ευρώπη. Το τραπεζικό σύστημα είναι το πεδίο τελικής αντιπαράθεσης. Εκεί θα κριθεί και η εντοχή του ευρώ. Κλείνοντας, θέλω να χρησιμοποιήσω δύο ατάκες. Η μία είναι του Κάφκα, που λέει μην απελπίζεστε ούτε για το γεγονός ότι δεν απελπίζεστε. Και το πικρό χιούμορ του Woody Allen, είδα το μέλλον, είναι όπως το παρόν. Μόνο που κρατάει περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα τον πρόεδρο τώρα της φωνής για την Ελλάδα, τον κύριο Αντρέα Λοβέρδο, να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο από το ότι πρέπει να αρχίσει η συζήτηση, γιατί όσο θα πηγαίνουμε προς τις ευρωεκλογές, τόσο θα συζητάμε μόνο τα εσωτερικά θέματα και θα έχουμε τις αντεγκλήσεις των κομμάτων για άλλα θέματα. Πρέπει να καταλάβουμε αν θέλουμε να μείνουμε στο ευρωπαϊκό στερέωμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ευρώ, ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της παραμονής και ποιες είναι οι δυσκολίες. Και νομίζω ότι ο Δημήτρης έκανε μια πάρα πολύ καλή εισήγηση. Είναι πολλοί οι συμπολίτες μας που ναι μεν πιστεύουν πως είναι πιο ασφαλής δρόμος η παραμονή, αλλά μέσα τους το αμφισβητούν. Κάθε μέρα με τις δυσκολίες που περνάμε υπάρχει το ζυζάνιο της αμφιβολίας. Μήπως δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε εκεί. Σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να δίνουμε απαντήσεις και επίσης, σε αυτό που είπε ο Δημήτρης στην αρχή, πρέπει να βλέπουμε και τις ανεπάρκειες. Τις ανεπάρκειες που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν σε αυτή την κατάσταση λόγου χάρη το πρόγραμμα απασχόλησης για τους νέους να είναι μόνο 6 δισεκατομμύρια ευρώ για όλη την Ευρώπη. Είναι ψίχουλα. Και υπάρχουν χώρες όπως η δικιά μας που δεν είναι η μόνη με ανεργία των νέων πάνω του 50%. Συνεπώς πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Η εποχή της χαράς χωρίς να ξέρουμε τι λέμε παρήλθε αν επιστρεπτεί. Η χώρα υποφέρει, οι πολίτες υποφέρουν και συνεπώς η πορεία προς ευρωπαϊκές εκλογές πρέπει να μας βρει συνειδητούς αν είμαστε θετικοί γιατί και τι πρέπει να αλλάξει. Ένα σχόλιο μετά από αυτά που είπε ο πρόεδρος. Είπα ότι είμαστε ένα νέο κόμμα, ένα μικρό κόμμα. Είμαστε όμως ένα κόμμα ελπίδας. Ελπίζουμε και πιστεύουμε στο μέλλον του ελληνικού λαού.
Χωρίς πίστη και ελπίδα δεν υπάρχει μέλλον. Γι' αυτό, με λίγη περισσότερη ειλικρίνεια, με λίγη περισσότερη μάθηση από το παρελθόν και με λίγη εφαρμογή πραγμάτων και δυνατοτήτων που έχουμε σαν λαός και ιστορικά αλλά και σήμερα, να αρχίσουμε σιγά σιγά να βγαίνουμε βήμα-βήμα από την κρίση. Έτσι πως πάμε σήμερα, δεν πρόκειται. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα σε αυτή τη χρονική στιγμή να ευχαριστήσω όλους εσάς που παρευρεθήκατε στην πρώτη εκδήλωση της πρωτοβουλίας μας εδώ πέρα της Νέας Ελλάδας και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Δημήτρη Δόλη που έκανε αυτή την πολύ ωραία ομιλία που είναι, δεν είπα πέντε πράγματα γι' αυτό, είναι πρώην υφυπουργός την περίοδο του 2010-2011 αλλά το βιογραφικό του είναι 50 σελίδες, θα έπρεπε να έχω άλλα 10 λεπτά εδώ πέρα για να πω λόγια γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη και ευελπιστούμε σύντομα να ξαναέρθεις να μας πεις κι άλλο. Καλά να είστε. Θέλει να κάνει κάποιος κάποια ερώτηση. Ναι, βέβαια. Ο ιδρυτής της προηγουμένως έχει το σκεπτικό του ευρωπαϊκού προσανατολισμού και με το ίδιο σκεπτικό λειτουργούν και κάποιοι Ευρωπαίοι. Σε περίοδο όμως σύγκριση προβλημάτων σε κάθε ένα από τα εθνικά κράτη, γνωρίζουν ότι περισσότεροι γυρνάνε στα δικά τους προβλήματα. Δηλαδή, πόσο εφικτό είναι να προσανατολιστούμε με μια ευρύτερη έννοια σε ένα ευρωπαϊκό μέλος, αν δεν λειτουργούν με την ίδια λήψη και άλλοι. Νομίζω είναι ξεκάθαρη η ερώτηση μου. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύω στην Ευρώπη. Δεν πιστεύω στην Ευρώπη όπως λειτουργεί σήμερα. Την ίδια στιγμή δεν πιστεύω στο λαϊκισμό. Να σε εξηγήσω για δύο, με δύο λόγια προσωπικά. Εγώ πολιτεύτηκα στην Αυστραλία 12 χρόνια και εδώ επέστρεψα και συνεργάζομαι πολιτικά και ιδιαίτερα με άτομα όπως ο Ανδρέας Ροβέρντος και ο Χρήστος ο Αϊτώνης, που είχαμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε, προσπαθώντας με όλες τις αντιφάσεις να κάνουμε δύο-τρία πράγματα. Το ευκολότερο πράγμα είναι να αρχίσω να βρίζω το σύστημα. Ξέρεις τι καλά θα αισθανθώ εγώ. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα αλλοπροσαλλοσύνης. Εγώ παίρνω μία σύνταξη κοινοβουλευτική στην Αυστραλία. Ζω με αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα είναι της Αυστραλίας, φορολογούνται εκεί και έρχονται εδώ σαν συνάλλαγμα. Αποφάσισε η Ελλάδα να φορολογήσει δεύτερη φορά αυτό το συνάλλαγμα. Ελάτε εσείς να μου μιλήσετε, είναι πολύ εύκολα να μπούμε στη σκληρή γραμμή εναντίον του συστήματος. Αυτό που λέω είναι ότι έχουν γίνει τρομερά λάθη. Έχουν γίνει λάθη που δημιουργήσαν μία αρνητική επανάσταση στην οικονομία μας. Μία επανάσταση στην κοινωνία μας, όπου και εγώ και η Κεραμαρία δίπλα μου συζητάμε κάθε μέρα για το πώς θα τα βγάλει εις πέρας. Πριν από 4 χρόνια δεν συζητούσαμε αυτό. Πριν από 4 χρόνια μου έλεγε η Κεραμαρία ότι πώς θα πάρει δώρα για τα παιδιά της και τι θα δώσει στα εγγόνια της. Τώρα δεν υπάρχει. Αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι η λύση στο σημερινό οικονομικό είμαστε, διότι ανήκουμε σε μια παγκόσμια οικονομία, δεν είμαστε κλεισμένοι. Θα βρεθεί με το να αποκοπούμε, με το να στείλουμε τους Ευρωπαίους, με το να πεινάσουμε, και μετά ίσως να δημιουργήσουμε. Αυτό που είπα εγώ όμως ήταν ότι πρέπει να δούμε και τους σχετισμούς που υπάρχουν στην Ευρώπη πάνω στο ίδιο σκεπτικό. Δηλαδή, αναζητάμε συμμαχίες κάτω από την ίδια οπτική γωνία στα πράγματα. Αν πάντοτε έτσι γίνεται, δεν είναι δυνατόν αυτός ο οποίος δεν έχει νιώσει την κρίση στο πετσί του όπως εμείς, διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε και με πολίτες άλλων κρατών. Πρέπει να βρούμε συμμαχίες που θα δώσουν τη δυνατότητα παρέμβαση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δούμε συμμαχίες που θα αλλάξουν το κλίμα. Στην Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη,
δημιουργήθηκε τον τελευταίο χρόνο ένας καινούριος οικονομικός όρος. Λέγεται Abenomics. Προέρχεται από το όνομα του Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας που λέγεται Άπε. Ξέρετε γιατί? 20 χρόνια η ιαπωνική οικονομία σε πολύ άσχημη κατάσταση. Βγαίνει ο κύριος Άπε, τυπώνει ένα τρισκέ γεν και ξαφνικά η οικονομία της Ιαπωνίας πηγαίνει έτσι. Έρχεται η Αμερική στη μεγάλη της κρίση και έχει τρομερές αντιφάσεις και τυπώνει χρήμα. Τυπώνουν χρήμα και οι υπόλοιπες χώρες. Και έρχεται η Ευρώπη και σου λέει ότι εγώ θα κρατήσω μόνο το χρήμα που τύπωσα αρχικά. Διότι εγώ, ο Γερμανός, φοβάμαι για τον ΑΒΓ λόγο, εγώ ο Γάλλος βγάζω τραπεζικά αυτό, αλλά τώρα έχω προβλήματα, εγώ ο Ολλανδός με ενδιαφέρει ο λιγότερο κτλ. Η συνοχή της Ευρώπης θα προέρθει και από τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα κλίμα αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη σημαίνει ότι εγώ σήμερα, εσύ αύριο. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν ξέρω. Να πω κάτι ακόμα. Από τη στιγμή που καθορίζουμε κάποιες πολιτικές, πιστεύω ότι είναι εφικτό. Από τη στιγμή που δεν καθορίζουμε εμείς κάποιες πολιτικές και είμαστε αναγκασμένοι να υπηρετούμε μια συγκεκριμένη πολιτική ενός τραπεζικού συστήματος με τον τρόπο που λειτουργεί, πιστεύω αυτό δεν είναι εφικτό. Δηλαδή, το πρόβλημα που εμφανίζεται σήμερα στην Ευρώπη είναι αν η πολιτική έχει καπελωθεί από το τραπεζικό σύστημα. Για να το κλείσουμε αυτό. Ο κύριος Λοβέρδος θέλει να απαντήσει, να σας πω κάτι. Ναι. Νομίζετε ότι δεν ήταν εύκολο για τον Ανδρέα τον Λοβέρδο, τον Χρήστο να ειδώνει εμένα ή οποιοδήποτε άλλο να παραμείνουμε σε ένα σύστημα να παίξουμε πάλι τους υπουργούς και να προωθήσουμε πράγματα για τα οποία ξέρουμε δεν δουλεύουν. Πολύ εύκολο. Τι προσπαθούμε να κάνουμε? Μέσα σε ένα σύστημα, και ο Ανδρέας Ροβέρτος θα σας απαντήσει, προσπαθούμε να κάνουμε τη διαφορά. Μικρή με, αλλά έτσι αρχίζουν οι μεγάλες επαναστάσεις. Από το λίγο. Συγγνώμη. Εγώ θέλω να πάρω την αφορμή με αυτό που είπατε σήμερα και να χρησιμοποιήσω μια εμπειρία που είχα το πρωί. Άκουσα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς, που είναι εδώ. Τον ρωτούσαν μαθητές της ελληνογερμανικής σχολής. Και απαντούσε. Και δόθηκε ευκαιρία σε μένα ως ακροατή, φαντάζομαι και στα παιδιά που ρωτάγανε. Ρωτάγανε αυτό που λέτε εσείς. Λίγο ή πολύ, με άλλον τρόπο. Μας δόθηκε ευκαιρία να καταλάβουμε ότι αυτός ο οποίος θα ηγηθεί στις ευρωπαϊκές εκλογές της προσπάθειας από την πλευρά των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας για την επόμενη μέρα στην Ευρώπη, δεν λέει τίποτα παρά μόνο γενικότητες. Δηλαδή το ερώτημα, αν σας κατάλαβα, γιατί είμαι και από πίσω σας και δεν άκουγα καλά. Το ερώτημα είναι, σε μια Ευρώπη που σαρώνεται από την ακροδεξιά, γιατί αυτή είναι η συγκυρία, άκουγα την Επίτροπο της Ελλάδος πριν από λίγο καιρό να λέει ότι απειλείται κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βλέπει την ακροδεξιά της να γίνεται τρίτη δύναμη και τελικώς απειλούμαστε από την ακροδεξιά που μπορεί να καταστεί τρίτη δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη πολιτική δύναμη στις ευρωεκλογές του Μαΐου. Απέναντι σε αυτό το κίνδυνο, οι αοριστείες των απαντήσεων που δίνουν όλοι αυτοί δεν μπορούν να καλύψουν τις αγωνίες. Άρα θα πρέπει να δούμε ποια είναι εκείνα τα αιτήματα που μπορούν να συσπυρώσουν περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό για να το δούμε, πρέπει να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, την οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε και να προσπαθήσουμε με τις δικές μας δυνάμεις, όσες έχει ο καθένας, να γίνει η συζήτηση και να πάει στο κάθε σπίτι της χώρας μας το θέμα ή τα θέματα που διαλέγουμε να ενωθούμε με άλλους. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν βγαίνει πέρα. Αλλιώς θα πάμε, θα γίνει μία συζήτηση με το εμείς και εσείς ελλαδίτικη και θα ψηφίσουν οι πολίτες ακραία. Διαμαρτυρία. Είτε είναι ακροδεξιά, με τη Χρυσή Αυγή και όλες τις άλλες πιθανές μορφές που μπορεί να πάρει η ακροδεξιά στην Ελλάδα, είτε θα ψηφίσουν ακροαριστερά. Θα χαθεί το θέμα. Το θέμα όμως πρέπει να είναι αυτό που λέτε εσείς, αν σας κατάλαβα. Τι σύνθημα μπορεί να μας ενώσει με άλλους? Είναι 6 δισεκατομμύρια ευρώ
ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα αντιμετωπίσει σε ορίζοντα πενταετίας την ανεργία στους νέους. Δεν είναι. Είναι οι χώρες του Νότου που πρέπει να συμμαχήσουν. Ερωτηματικό. Δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω. Βλέπω το μέτωπο να συμπεριλαμβάνει και τους πολίτες και του κέντρου και του βορρά της Ευρώπης. Αυτό το οι χώρες του Νότου εναντίον του Βορρά δεν ξέρω αν μας καλύπτει, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν κάνω λάθος, να δούμε μήπως είναι αυτό. Και πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις με τους Ιταλούς, με. Κλείνω. Θα δούμε κάτι καινούργιο αυτή τη φορά. Θα δούμε ευρωπαϊκές δυνάμεις να μιλάνε από κοινού. Αυτό που έκανε ο Μάρτιν Σούλτς που ήταν εδώ σήμερα, το κάνει και στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα ήρθε εδώ, πήγε σε 4 εκδηλώσεις. Από την Ελλάδα, ο Τσίπρας που ένα κομμάτι της αριστεράς τον θέλει υποψήφιο επίτροπο μετά τις ευρωεκλογές, θα μιλήσει σε άλλες πρωτεύουσες. Το Λαϊκό Κόμμα, η δεξιά δηλαδή, θα μιλήσει και αυτή, η ακροδεξιή επίσης. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά τόσο έντονα και είναι καλό. Θα τους ακούσουμε. Και δεύτερον, αφού τους ακούμε, παίρνουμε ένα μήνυμα που μπορεί να μας βοηθήσει. Σήμερα, πέρα από τα λόγια συμπάθειας για την Ελλάδα, από τον εκπρόσωπο του χώρου στον οποίο λίγο ή πολύ ανήκουμε, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, το κέντρο, δεν ακούσαμε κάτι ενδιαφέρον. Και εμείς από μια χώρα που ταλαιπωρείται, έκτο χρόνο στην ύφεση, όπως λέει ο Δημήτρης και σωστά, πρωτοφανές, μια χώρα που σώθηκε επειδή κάποιοι θυσιάστηκαν, οι πολίτες, τα εισοδήματά της, η ποιότητα ζωή τους και κάποια πολιτικά κόμματα που χειρίστηκαν την κρίση, η Ελλάδα κρατήθηκε, αλλά δεν κρατιούνται οι ελληνικές οικογένειες. Τι θέματα θα βάλει ο ελληνικός λαός, εάν δεν προτάξουμε αυτά τα θέματα που θα μας φέρουν σε επαφή με άλλους, για να έχουμε μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές μια Ευρώπη η οποία θα καταλάβει τι λένε οι εκατομμύρια πολίτες της, τότε φοβάμαι ότι η Ευρώπη πάει να βρει τοίχο. Και παρότι ευρωπαϊστές, παρότι βλέπουμε ότι οι δυνάμεις μας είναι 11 εκατομμύρια πολίτες, μόνοι μας είδαμε με την κρίση και με τις αγορές, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Προτιμότερα να παλεύουν 500 εκατομμύρια παρά 11 ενάντια στις αγορές που είδατε πώς κινήθηκαν στα χρόνια της δικής μας κρίσης. Η επιλογή για την Ευρώπη είναι μια χρήσιμη επιλογή, αρκεί να ξέρουμε τι λέμε. Και θέλαμε, αξιοποιώντας αυτή την πρωτοβουλία των παιδιών εδώ, που σκέφτηκαν, ενώ κανένας δεν συζητάει στην Ελλάδα, να πούμε εδώ δύο κουβέντες, είναι μια χρήσιμη πρωτοβουλία γιατί προσπαθεί να βάλει το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων. Ή θα τα πούμε, ή θα πάμε σαν πρόβατα στις ευρωεκλογές για να δούμε πώς είναι να γίνεται η ακροδεξιά τρίτη δύναμη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Να πω κάτι. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να κάνει κάτι. Ήθελα να πω το εξής, ότι για να ακούσεις κάποιον πρέπει να λέει κάτι ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, ο κύριος Σούλτς σήμερα, από ό,τι κατάλαβα, μίλησε με γενικότητες. Δεν ξέρω γιατί το έκανε και δεν ξέρω το σκεπτικό του. Από την άλλη μεριά, από την ανάλυση που έκανε ο κύριος Δόνης προηγουμένως, φάνηκε ότι το θέμα δεν είναι οικονομικό. Δηλαδή, εάν μας δίνανε 10 δισεκατομμύρια ή 20 δισεκατομμύρια για τους ανέργους, θα ήταν για τους νέους. Αυτό θα ήταν απάντηση στο πρόβλημα. Θεωρώ ότι αν κάποιος σήμερα ερχόταν και έλεγε «Σας χαρίζουμε όλο το χρέος της Ελλάδος, όλα τα λεφτά. Δεν έχετε τίποτα. Και σας δίνω και τόσα για να ξεκινήσετε». Τι θα κάναμε. Πού είναι η πρόταση, διότι θεωρώ ότι για να βρούμε απάντηση σε αυτό που λέγεται ανάπτυξη, πρέπει να αποκλείσουμε όλους τους λόγους εκείνους για τους οποίους δεν είναι ανάπτυξη. Και θεωρώ ότι ένας λόγος για τον οποίο και μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά είναι να δούμε τι δεν είναι αυτό το πράγμα. Πρώτος κάτι θεωρώ ότι δεν είναι το θέμα των χρημάτων. Χρήματα έχουμε. Δηλαδή σήμερα αν έχω ένα εκατομμύριο ευρώ στη τσέπη μου και πως τον άλλον έλα να μου φέρεις μία δουλειά παραγωγική και θα σε στιγματοδοτήσω εγώ, θα μπορέσει να μου το κάνει. Άρα λοιπόν, να βγάλω το θέμα το οικονομικό από τη μέση, να πω ότι δεν είναι το θέμα τα λεφτά. Τα λεφτά υπάρχουν. Αν εγώ είμαι καλός επενδυτής και δω κάποια καλή ευκαιρία, θα τα βγάλω να τα δώσω. Υπάρχει αυτό που λέγεται ανάπτυξη. Τι θα κάνω για να αναπτυχθώ, γιατί η ανάπτυξη είχαμε και πριν 10 χρόνια.
Η γραφειοκρατία δεν τρώει. Ναι, θέλω να πω λοιπόν, να βγάλουμε από τη μέση τι δεν είναι ανάπτυξη, να βάλουμε κάτω αυτό που θα φέρει ανάπτυξη και να αφήσουμε το χρήμα από τη μέση. Γιατί νομίζω, ναι, μεν είναι το χρήμα απαραίτητο για τη ζωή, για να ζούμε, αλλά νομίζω δεν είναι το πρώτο σήμερα. Να πω, να πω κάτι. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, να σας απαντήσω πολύ απλά. Τι φέρνει την ανάπτυξη σε μια χώρα? Τσέπη του πολίτη. Δηλαδή η ρευστότητα, η δυνατότητά του να ξοδεύσει. Τι είναι αυτό που σταματάει την ανάπτυξη κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος? Ένα είναι η ρευστότητα, η τραπεζική, και το δεύτερο είναι η χαμηλή μισθή τάξη και η μεγάλη ανεργία. Εάν βάζαμε σαν ένα σκοπό, θα σας πω, τη δημιουργία θέσεων εργασίας σαν το βασικό αναπτυξιακό σκοπό και ξαφνικά κάθε οικογένεια έβλεπε μία ελπίδα, κάποιο μέλλον, λίγο χρήμα, αρχίζει ο κύκλος της οικονομίας να κινείται. Αν περιμένουμε να έρθει η ανάπτυξη από εξωτερικές επενδύσεις, έχετε κάτι. Δεν είπα αυτό, είπα το εξής. Όχι, εγώ δεν λέω ότι το είπατε. Ναι. Απαντάστε στο σκεπτικό σας. Ναι. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Ναι. Λέω βασικά, συγγνώμη. Αυτό ίσχυε. Θέλω να προσθέσω το εξής. Έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνούμε. Εμείς δομηθήκαμε ως νέος πολιτικός φορέας και κάνουμε προτάσεις για μια μεγάλη παράταξη στον χώρο του κέντρου. Όλοι μαζί οι δυνατόν. Με βάση το ποια είναι η δικιά μας υποχρέωση ως χώρας, για να ξαναβρούμε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Σας έπιασα αυτό που είπατε για τη γραφειοκρατία. Το πρώτο πρόβλημα που παρεμποδίζει την ανάπτυξη, ακόμα και αν έχεις 1 εκατομμύριο ευρώ, όπως είπατε, είναι η γραφειοκρατία που θα στα κάνει όλα τα χρήματά σου. Φορολογία, γραφειοκρατία. Ακριβώς. Ενδεχομένως σκουπίδια. Απ' την άλλη, βέβαια, όταν μια Ευρώπη έχει πρόβλημα και ο ευρωσκεπτικισμός ανεβαίνει ραγδαία, μια Ευρώπη που έχει ευρωσκεπτικισμό γιατί μαστίζεται από ανεργία, πρέπει να βάλει και κάποια λεφτά γι' αυτό. Μην τα υποτιμάμε αυτά. Κατά τη γνώμη μου, για να επιτευχθεί από πολλούς παράγοντες η ρευστότητα, είναι απαραίτητα και κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρέπει να δώσουν κάποια χρήματα και για τον τομέα αυτό. Άρα, δεν θέλω να το υποτιμήσω το πρόβλημα, το θέμα των προγραμμάτων και των δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανεργία στους νέους. Εγώ το εκτιμώ προσωπικά ως κάτι πολύ σοβαρό. Αλλά το κυριότερο δεν είναι το Α ή το Β πρόγραμμα. Υπάρχουν και ευρωπαϊκά προγράμματα που τρέχουν και δεν τα ξέρει κανένας. Δεν μπορεί να τα πάρει. Το κυριότερο είναι το πολιτικό πρόβλημα. Εγώ, Δημήτρη, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Πιστεύω ότι με την κρίση αυτή, αν δεν υπήρχε η Ευρώπη, θα είχαμε οπωσδήποτε ευρωπαϊκό πόλεμο. Αυτή η διαφορά θα λυνόταν με τα όπλα. Και θα εκτανωνόταν η οικονομική κρίση σε 2-3 χρόνια με τη μία. Όποιος έχει παρακολουθήσει τους 2 παγκοσμίους πολέμους και ξέρει τα αίτια τους, θα καταλάβει τι ακριβώς λέω. Τόσο αντιτιθέμενα συμφέροντα. Κλίμα πολεμικό. Να λέμε εμείς τους Γερμανούς Ναζί. Να μας λένε αυτοί τεμπέληδες. Αυτό είναι το κλίμα που οδηγεί τους λαούς σε έχθρα και τελικώς τις κρατικές εξουσίες σε πολέμους. Το γεγονός ότι υπάρχει η Ενωμένη Ευρώπη είναι το γεγονός που αποσοβεί να πάρει η κρίση άλλες μορφές. Πόλεμος δεν λέγαμε ότι είναι έκφραση, σύγκρουση συμφερόντων οικονομικών. Θα το ζούσαμε και σε αυτή τη φάση. Για να την κρατήσουμε όμως την Ευρώπη ζωντανή, εν μέσω αυτής της κρίσης, για να μην επιτρέψουμε στις δυνάμεις των άκρων να πάρουν κεφάλι, για να μην είναι η ακροδεξιά πρωτεύουσα δύναμη, μια δύναμη πρωτεύουσα διάλυσης της Ευρώπης, πρέπει να την κρατήσουμε ζωντανή κοιτώντας τους φτωχούς. Ιδάλλως δεν βγαίνει πέρα. Δεν βγαίνει πέρα. Θα αμφισβητηθεί το εγχείρημα, θα λέει ο άλλος δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Τι με νοιάζει εμένα το ευρώ κτλ. Ίσως η δραχμή είναι μια λύση, θα λέει ο ένας. Ο άλλος θα τα λέει για το δικό του νόμισμα και ο τρίτος για το δικό του και ούτω καθεξής. Για να κρατήσουμε ζωντανό το πολιτικό εγχείρημα, πρέπει αυτό να βγάζει νόημα σε ό,τι αφορά τη φτώχεια. Και από εκεί και πέρα, είναι δικιά μας δουλειά, συμφωνώ απόλυτα, να βρούμε ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν είναι μάθημα που πρέπει να μας το μάθει κανένας.
Εμείς ξέρουμε τα προβλήματά μας και επειδή κάποιοι από εδώ έχουμε ζήσει τα χρόνια της κρίσης, σας λέω ότι όλες αυτές οι ομάδες των ειδικών, Ράιχεμπαχ και τα λοιπά που ακούτε στην τηλεόραση, δεν βοηθάνε. Αυτοί έχουν στο μυαλό τους άλλη κατάσταση. Όταν τους πεις ότι στη χώρα αυτή, για να αγοράσεις ένα κτήμα στη Ζάκη και να κάνεις επένδυση, πρέπει να πληρώσεις 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά φόρο για 5 εκατομμύρια, διότι το κράτος κοστολογεί τη συναλλαγή στα 5, σηκώνονται και φεύγουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν τις ιδιαιτερότητές μας. Είμαστε μια χώρα που από τη γραφειοκρατία είμαστε γεμάτοι ιδιαιτερότητες. Μόνο εμείς μπορούμε να διορθωθούμε. Κανένας δεν μπορεί να μας διορθώσει στους τομείς αυτούς. Και Διονύση, εσύ που είσαι στην τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω μετά από μια θητεία που έχεις εικόνα. Έχεις εικόνα τι σημαίνει η ελληνική γραφειοκρατία. Για να συμφωνήσω στο πρώτο σου κομμάτι, όλη η Ευρώπη πέρασε συνθήκες Βεϊμάρης. Δεν είχαμε όμως την άνοδο του Χίτλερ ή του Μουσουλίνη, ούτε είχαμε δεύτερο ή τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Επομένως δεν είναι όλα τόσο άσχημα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μία τελευταία ερώτηση, τοποθέτηση, δεν ξέρω τι θέλει. Εγώ θέλω να συμπληρώσω στον αγαπητό φίλο που νομίζω αυτό απασχολεί πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Τουλάχιστον εσείς που αναφερθήκατε σε πολλές ομιλίες σας, κύριε Λοβέρδο, και είχατε πει ότι είναι δυνατόν και όντως έτσι γίνεται, το μνημόνιο θα φέρει ύφεση, η ύφεση θα φέρει μείωση του ΑΕΠ. Κάποια στιγμή πρέπει αυτό να βρούμε ένα πάτο. Δεν τον βρίσκουμε ακόμα το πάτο. Αυτό είναι το κάτι συγκεκριμένο. Το οποίο απασχολεί όλους εμάς που είμαστε στελέχη τη επιχειρήση. Βλέπετε εσείς, υπάρχει βενζίνη. Το ΕΣΠΑ, το 1 εκατομμύριο του κυρίου, το 1 εκατομμύριο του δικού μου, το 1 εκατομμύριο του δικού σας, υπάρχει βενζίνη. Το αυτοκίνητο μπορεί να είναι σε ένα δρόμο που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε σίγουροι. Τι θα είναι το αυτοκίνητο, δηλαδή πώς θα γίνει, δηλαδή βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή ή υπάρχουν λύσεις που θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για να υπάρχει ανάπτυξη. Εγώ δεν λέω για αριθμούς ανάπτυξης. Πώς θα γίνει η ανάπτυξη, με πρωτογενή τομέα, με υπηρεσίες, με ήλιο και θάλασσα που ήταν 30 χρόνια, με φαρμακευτικές εταιρείες. Εγώ τώρα, αν είχα αυτή τη στιγμή 1 εκατομμύριο, αυτό σας λέει φαντάζομαι κύριος, θα πήγαινα να το βάζα είτε σε μια φαρμακευτική εταιρεία στην Αγγλία ή σε μια εταιρεία που παράγει αυτοκίνητα στη Γερμανία. Δεν θέλω, θέλω να το βάλω στην Ελλάδα. Πώς? Στην Ελλάδα μπορείτε να το βάλετε για να πάρετε λεφτά από το χρηματιστήριο σε 2 μήνες ή σε 1 μήνα. Αν σας πούνε να το βάλετε για να πάρετε δεκαετές ελληνικό μόλογο, δεν θα το βάλετε. Για να πείτε, θα χάσετε τα λεφτά μου. Πρόεδρε, ρωτάω αλλά πώς θα είναι οι συνθήκες που θα γίνει η ανάπτυξη. Αυτό ρωτάω. Η Ελλάδα, τώρα, αλλάζουμε θέμα. Εμείς έχουμε δώσει τον εαυτό μας σε αυτό. Τι πρέπει να γίνει. Και έχουμε πει, οι τομείς που οι Έλληνες μπορούμε είναι συγκεκριμένοι και προσοδοφόροι. Οι Έλληνες ξέρουμε να κάνουμε τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε μια γη που βγάζει απίστευτα προϊόντα. Άρα μπορούμε να κάνουμε προϊόντα ποιότητος και να απευθυνθούμε σε ακριβούς πελάτες του εξωτερικού. Έχουμε αλληλεία ιδιοκαλλιέργειας και έχουμε μια κτηνοτροφία πολύ παρακάτω από τις ανάγκες μας, που πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή. Πρέπει να ξέρετε ότι αν παθαίναμε μια καταστροφή το 10, το μόνο που θα είχαμε να φάμε άφθονο ήταν ψάρια. Γιατί από κρέας το 60 ή το 80% είναι εισαγωγή. Το δεύτερο που έχουμε, μην το υποτιμάτε, υποτιμήθηκε 30 χρόνια και ήταν έγκλημα, είναι ο τουρισμός. Αυτή η υπηρεσία. Ο ήλιος και η θάλασσα. Έχουμε πρωτοφανείς κλιματικές συνθήκες και παράλληλα ένα φιλικό περιβάλλον. Δηλαδή, μπορεί κι αλλού να έχουμε ήλιο, αλλά έχουμε και καρχαρίες. Εδώ έχουμε φιλικό περιβάλλον και στην Ήπεθρο και στη θάλασσα. Αυτό υποτιμήθηκε. Τώρα που αυξήθηκε, εγώ σας πω ένα πράγμα, ένα στοιχείο. Τον Αύγουστο που αυξήθηκε ο τουρισμός, μπήκαν λεφτά στα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή κινήθηκε η παραγωγική μηχανή που είναι ακίνητη. Μπήκαν λεφτά στα ταμεία του κράτους από φόρους. Αυτό το τομέα που μπορούμε να τον επιτύχουμε 10 μήνες το χρόνο τουλάχιστον, να μην πω 12, τον έχουμε υποτιμήσει. Τρίτον, εκείνο που θα πρέπει να κοιτάξει μια κυβέρνηση σήμερα, δηλαδή έδωσα από το χέρι επιστροφή στον πρωτογενή τομέα, όποιος πάει μόνος του σήμερα καταστρέφεται. Δανείζεται, δεν έχει να πληρώσει τα δάνειά του, δεν έχει προσανατολισμό, δεν έχει εξαγωγικό βοηθό. Αυτό χρειάζεται, απαιτεί μια πάρα πολύ γρήγορη ηγεσία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Ελλάδα έχει το χειρότερο Υπουργό Γεωργίας αυτή τη στιγμή, που είχε σε όλα τα μεταπολιτευτικά της χρόνια.
Δεύτερον, τουρισμός, παρέμβαση και όχι αφήνεις απλώς τον καλό σου καιρό και τα γεγονότα στην Αίγυπτο να σου φέρουν τους τουρίστες. Το οργανώνεις. Νομίζω ότι ο ιδιωτικός τομέας και η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα που εγώ περιοδεύω έδωσε λύσεις αυτό το καλοκαίρι. Και όσοι πολιτικοί πήραμε το θάρρος να πούμε, τον Ιούνιο όχι εκλογές. Γιατί η χώρα πήγαινε σε εκλογές σε κάποια φάση. Τρίτον, ενέργεια αλλά χωρίς γραφειοκρατία. Ενέργεια αλλά χωρίς γραφειοκρατία. Γιατί αυτή τη στιγμή τις επενδύσεις στην ενέργεια τις κολώνει, τις σταματάει, τις κολλάει η γραφειοκρατία. Και πάνω απ' όλα, αυτή είναι μια πρόταση ρηξικέλευτη, είναι κορώνα γράμματα. Αλλά όπως έλεγε ο Ρούσβελτ στην κρίση της Αμερικής, όταν έχεις κρίση, κάτι πρέπει να κάνεις. Ακόμη και λάθος να είναι, κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορεί να την κοιτάς. Αυτό που λέμε εμείς, ο παραμερισμός του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θέλω να προσβάλλω. Όταν λέμε ο παραμερισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν εννοούμε να μην έχει αρμοδιότητες, να έχει. Αλλά να μην έχει αρμοδιότητες όταν πρόκειται για αδειοδότηση επιχειρήσεων. Να ξεκινούν οι επιχειρήσεις χωρίς να ζητάτε αδειοδότηση. Να συγκεντρώνονται τα στοιχεία από έναν ελεύθερο επαγγελματία, γιατρό, δικηγόρο ή μηχανικό, να κατατίθεται με την κατάθεση να ξεκινάει η δραστηριότητα και το κράτος να ελέγχει εκ των υστέρων. Αυτή είναι μια δέσμη προτάσεων που μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη εάν ο Πρωθυπουργός είναι θεληματίας, είναι εκτός κλίματος τι λέει τηλεόραση το βράδυ και έχει και 10 υπουργούς και 50 στελέχη στον κρατικό μηχανισμό που θα ορκιστούν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να πεθάνει. Αυτό όσο δεν πιέζει ο πολίτης δεν παράγεται, τα μίντια είναι κοντόφερμα, βλέπουν 5 πόντους από τη μύτη τους, πάντα θέλουν να μην υπάρχει αναστάτωση και να είναι τα πράγματα κατά την καθεστική ατάξη, ποτέ δεν έχουν γίνει φορέας αλλαγής τα μηνύματά τους, πάντα είναι συντηρητικά, πρέπει να βγούμε εμείς μπροστά, κάθε μορφή που φέρνει τον πολίτη μπροστά, μήπως η πίεση που φέρνει η ύφεση και η ανεργία κάποια στιγμή επιτρέψει να κάνουμε όλα αυτά που λέμε. Ιδάλλως θα χάνουμε χρόνια. Εάν ήταν, κατά τη γνώμη μου, και είναι εμπεριστατωμένη γνώμη ως προς αυτό μόνο, εάν ήταν επιδέξει οι Έλληνες πολιτικοί, θα είχαν βοηθήσει σε αυτό το τομέα. Υπάρχει περιθώριο, υπάρχει. Ένα παράδειγμα και κάθομαι στην καρέκλα μου. Είμαι στον Εύρο, περιοδεία, πριν από ένα μήνα, τέλος Σεπτεμβρίου. Ο Εύρος, η Αλεξανδρούπολη, είναι γεμάτη από Ρώσους και από Τούρκους. Στην τηλεόραση που έχω πάει για να πω για το κόμμα το καινούριο και για την κεντροαριστερά, για την ανάγκη ενότητας, ακούω το προηγούμενο ρεπορτάζ όπου η διοίκηση του αεροδρομίου, ο Δήμος, το εμπορικό επιμελητήριο και οι ξενοδόχοι έκαναν ένα project όλο το χειμώνα, αδερφοποιήθηκε ο Δήμος με ένα Δήμο έξω από την Αγία Πετρούπολη και τέλος Σεπτεμβρίου τα μεγάλα πεντάστερα ξενοδοχεία της πόλης ήταν γεμάτα Ρώσους. Αυτοί κατανάλωναν σε όλες τις ταβέρνες της περιοχής με λογαριασμούς πάνω από 100 ευρώ και η πόλη είδε ζωντάνια από εξωγενή παράγοντα στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Το ίδιο και στην Κατερίνη, παρότι εκεί η θάλασσα είναι περίπου λασπόδης, είχε Ρώσους και Γερμανούς αρχές Οκτωβρίου. Μπορούμε. Μπορούμε. Και γιατί τώρα ξυπνήσαμε, γιατί τώρα ήρθε η φτώχεια να βαρέσει την πόρτα. Αφού μπορούν οι ιδιώτες, αφού μπορεί ο ίδιος ο κόσμος με την τοπική του αυτοδιοίκηση, ας κάνει στην άκρη λιγάκι η κεντρική εξουσία να αφήσει τον κόσμο να περάσει. Αν και η κεντρική εξουσία ευθυγραμμιστεί, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Αλλά χρειάζεται πίεση σε αυτό. Όσο αυτό δεν γίνεται, τόσο θα μας φταίνε όλα, θα μας φταίει η Ευρώπη, θα μας φταίει ο ίδιος μας, πώς να πω, ο λαός, το ταπεραμέντο μας και όλες αυτές οι αδυναμίες μας που ανακαλύπτουμε τώρα γιατί πιεζόμαστε. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε. Απλώς η διαδρομή δεν είναι εύκολη. Θα περάσουμε ακόμη δυσκολίες. Πρόεδρε, εύχομαι με τα παθήματά σου να σου γίνουν μαθήματα στην πορεία. Διότι έτυχε να είσαι μέσα σε κυβερνήσεις και είδες τι γινόταν. Φίλες και φίλοι, σου εύχομαι ό,τι το καλύτερο στην πορεία. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να ευχαριστήσω και το τηλεοπτικό κανάλι NSTV που κάλυψε όλη την εκδήλωση και θα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.